Πάρα πολύ καλά. Ο Άκης, για όσους δεν το είδανε, για το 20% του τηλεοπτικού κοινού ήταν εκείνος που τραγούδησε στο πάρτι της Ένωσης των μαχητών και των διασύμων. Ακούλη μου, πότε γύρισες? Γύρισα πριν από 2 μέρες περίπου. Ναι. Πόσες ώρες είναι η πτήση μέχρι τον Άι Δομήνικο? Η πτήση με τον Άι Δομήνικο. Μεγάλη χάρη. Έκανε και ένα τάμα ο άνθρωπος. Έκανε και ένα τάμα φυσικά στον Άι Δομήνικο. Σου φέρει και λαδάκια για να είμαι ζωστή. Βλέπουμε εδώ και πλανάκια. Η πτήση ήταν μέσω Νέας Υόρκης. Οπότε είναι περίπου 9 ώρες μέχρι η Νέα Υόρκη και άλλες 3,5-4 μέχρι τον Άγιο Δομήνικο. Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί που γυρίζετε το Survivor, είναι και ένας τουριστικός προορισμός? Βεβαίως. Γιατί μας έλεγες πριν ότι γυρίζονται ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή 3 Survivor. Γυρίζονται 3. 3. Δεν ξέρω πώς γίνεται. 3. 3. 1, 2, 3. Είναι αυτό που λένε 5 μπύρες, ας πούμε. Ναι. Κοίτα, στην τηλεόραση βάζουμε και λίγο σάλτσα. Έλεγα 3, αλλά έδειχνα 4. Το κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, στο Survivor, λοιπόν, αυτή την εποχή γυρίζονται όντως 3 Survivor. Οπότε κατάλαβα, γυρίζεται το ελληνικό, το τουρκικό και το αργεντίνικο. Ο Τούρκος φοβερός θα έχει ένα golf cart και θα πηγαίνει από παραλία σε παραλία να ελέγχει τι παίζει. Και παρουσιάζει κιόλας. Εκεί που είναι η παραλία που μένουν οι μαχητές και οι διάσημοι, περνάει κόσμος, έχουν επαφή με? Όχι. Όχι, δεν υπάρχει καμία επαφή. Πώς ανταλλάσσουν τις κουβέρτες με σάντουιτς? Υπάρχει γενικότερα, πηγαίνει η παραγωγή και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Υπάρχουν ντόπιοι κοντά, αυτό εννοεί η Ελένη. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να πάω στο τουρίστρια για μπάνιο πρόσβαση στην παραλία των μαχητών, αν θες να πας, όχι, δεν μπορείς αυτή την εποχή. Δεν νομίζω. Να χτυπήσει ένα κουδούνι. Ναι, σου δίνει μια χαρίδα. Τα σπίτια γενικότερα στην επαρχία της Δομινικανής Δημοκρατίας. Δεν έχουν κουδούνια. Πώς το ναι, καταπληκτικό. Είναι λίγο. Υπάρχει γενικά φτώχεια, υπάρχει γενικά. Α, ναι. Ναι, οπότε δεν νομίζω ότι πολλά σπίτια έχουν πόρτες. Δεν έχουν καταλάβει μάλλον ότι τα survivors που γυρίζονται εκεί κάνουν 80%. Οπότε η πρόσβαση είναι άμεση στην παραλία. Ή πρέπει να περάσει, ξέρω εγώ, αν λέμε. Ξέρεις τι, εγώ δεν πήγα στην παραλία. Πήγες εκεί που έγινε το πάρτι. Εκεί που έγινε το πάρτι. Στο ξενοδοχείο που μένει ο Σάκης Τανιμανίδης, ο Τούρκος. Νομίζω όλοι, ας το πούμε, οι σημαντικοί παράγοντες. Ήταν ένα ξενοδοχείο όμορφο, στο οποίο είχαν νοικιάσει και δωμάτια για εκείνο το βράδυ να μείνουν οι μαχητές και οι. Α, ναι, που κάνανε και τα μπάνια και τα λοιπά. Το βράδυ εκείνο και ήταν εκεί. Να ρωτήσω κάτι. Στο κοινό είχε δοθεί εντύπωση ότι θα πάει ο Ρουβάς να τραγουδήσει αυτό το πάρτι. Και τελικά το τρέιλερ και μετά είδαμε ότι είσαι εσύ. Μπορεί να μα πει λίγο το παρασκήνιο. Και σε μένα είχε δοθεί η εντύπωση αυτή. Γιατί. Δηλαδή εγώ. Εγώ έγραφε Σάκης Ρουβάς. Φαντάζομαι. Αθανάσιος Ρουβάς. Και μου δώσανε μια φωτογραφία σου. Διάβασα και ένα πετυχημένο στο Twitter και έκλαψα βασικά ότι αυτό το πράγμα που περιμένουμε να δούμε τον Σάκη Ρουβάκη ξαφνικά είδαμε τον Άκη Δίξιμο, το έχω πάθει λέει και σε πρώτο μου ραντεβού. Blind date. Εσύ πότε έμαθες ότι θα πας? Εγώ και αρχικά, πώς έγινε το παρασκήνιο? Εγώ αρχικά έμαθα ότι θα πάω με τον Σάκη Ρουβάκη, την ομάδα αυτό και τον group του γενικότερα. Και μετά ξαφνικά έμαθα ότι δεν θα πάμε. Θα πας. Καθόλου. Δεν θα πάμε καθόλου. Άρα και για να καταλάβω, κάτσε λίγο. Αρχικά ήταν να πάτε με τον Σάκη και να τραγουδήσει και αυτός και εσύ να τους κοουτσάρεις και για το παιχνίδι του. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι λογικά θα γινόταν. Δεν ξέρω τι προέκυψε γενικότερα και τι πρόβλημα έγινε. Και δεν με ενδιαφέρει. Γιατί στο φινάλε εμένα σε καλό μου βγήκε. Μία μέρα πριν λοιπόν, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, ξέρεις τι, αύριο το πρωί πετάς για Άγιο Δομήνικο. Αυτό το λέω, πρωί. Ναι. Ενώ δεν ήξερε βράδυ. Ήταν βράδυ. Ενώ σου είχαν. Ήταν τελείω ξεκάθαρο ότι δεν θα πα καθόλου στον Ναι, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα πάω καθόλου. Και άμα είχε να πα στο διάτρο, τι θα έκανε? Θα το ακύρωνα το ραντεβού. Συγγνώμη, δεν έχει χαρτιά για να πα στον Άγιο Δομήνικο. Βίζα. Βίζα, την οποία την κάνει μέσω τηλεφώνου. Ηλεκτρονικά. Καλά, ρε παιδιά, και εκεί δεν βοηθάνε και παραγωγέ. Δηλαδή πάει και ο Τούρκο στην Πρεσβεία. Δεν με βοήθησε κανεί. Δεν πήγε κανεί στην Πρεσβεία. Το έκανα τσακατσάκα με το κινητό μου και μια χαρά.